Η ασφυκτική κατάσταση στα νοσοκομεία της Πάτρας λόγω των αυξημένων νοσηλιών ασθενών με COVID συνεχίζεται. Οι μονάδες εντατικής θεραπείας παραμένουν σε πληρότητα 100%. Προσεγγίζουν τους 200 οι ασθενείς στα νοσοκομεία. Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών νοσηλεύονται 90 ασθενείς στις κλινικές, 13 διασωλωμένοι στις μονάδες εντατικής θεραπείας, 4 στην παιδιατρική κλινική. Στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, 70 ασθενείς στις κλινικές, 9 ασθενείς διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ. Εν τω μεταξύ, πληροφορίες αναφέρουν ότι στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Πάτρας, 8 εκ των 90 είναι διασωληνωμένοι ασθενείς εκτός ΜΕΘ, σε χώρο βέβαια ειδικά διαμορφωμένο και με συνθήκες το καταδύναμη ιδανικές για την περίπτωση. Στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας νοσηλεύεται νεογνώ με κορονοϊό. Το μωράκι, σύμφωνα με τις πληροφορίες, γεννήθηκε πριν από λίγες ημέρες και βρέθηκε θετικό στον ιό. Είναι καλά στην υγεία του και είναι απομονωμένο σε ξεχωριστό χώρο στη μονάδα νεογνών. Από σήμερα στα φαρμακεία ξεκίνησε και η δωρεάν διάθεση self-test σε όλο τον πληθυσμό, προκειμένου να υπάρξει καλύτερη καταγραφή της επιδημιολογικής κατάστασης στη χώρα. Όπως ανακοίνωσε η ελληνική κυβέρνηση, διαθέτει σε όλους εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους 2 δωρεάν self-test, ένα πριν τις γιορτές και ένα αμέσως μετά. Σκοπός είναι να εντοπιστούν τυχόν ασυμπτωματικοί και να ανακοπεί η μετάδοση, αλλά και να πάμε στις γιορτές με όσο μεγαλύτερη ασφάλεια. Η διαδικασία λοιπόν είναι απλή. Ερχόμαστε εδώ στο φαρμακείο μάλιστα και ζητάμε το self-test. Δίνουμε το ΆΜΚΑ και από εκεί και πέρα μας δίνουν αυτό που δικαιούμαστε, έτσι ώστε να κάνουμε αυτοδιαγνωστικό έλεγχο. Από σήμερα κανονικά ξεκινάει η διάθεση δωρεάν self-test σε ένα άτομο καθημερινά. Από εκεί και πέρα, εντάξει, μπήκαμε σε μια διαδικασία, θα έλεγα, προς τα Χριστούγεννα και λογικά θέλει να πάμε όπως είμαστε, να είμαστε όλοι, να μην δημιουργηθεί ξανά ένα lockdown, να μπορέσουμε να βγούμε, να περάσουμε τις γιορτές με τους δικούς μας ανθρώπους, γενικά να ξανακυκλοφορήσουμε όπως έχουμε πει. Και προφανώς όλα αυτά βοηθάνε σε αυτή την κατεύθυνση. Την ίδια ώρα, προβληματισμό και αντιδράσεις προκαλεί η διενέργεια rapid test στα φαρμακεία. Με την έλλειψη των προδιαγραφών που απαιτούνται για να διατηρούνται όλοι οι κανόνες βιοασφάλειας και την μη τήρηση της αποκομιδής των μολυσματικών από διαπιστευμένους φορείς. Τα φαρμακεία δεν έχουν διαπιστευμένους φορείς αποκομιδής μολυσματικών, με αποτέλεσμα να βλέπετε ότι όλα αυτά τα απόβλητα τα απορρίπτουν στους κοινούς κάδους, στους κοινόχους, στους κοινούς κάδους που υπάρχουν στις περιοχές των φαρμακείων. Η πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιωτών Εργαστηριακών Ιατρών Δυτικής Ελλάδος, Κυριακή Κότσα, μιλώντας στο δελτίο ειδήσεων του PLP και τον Αλέξανδρο Κογκόλη, τόνισε πως η δυνατότητα που δόθηκε στα φαρμακεία για την εκτέλεση rapid test έγινε αυθαίρετα, χωρίς κανέναν έλεγχο αυτών από αρμόδια υγειονομική αρχή. Αναφορικά με την πλήρωση των κριτηρίων διενέργειας τεστ εντός ή εκτός αυτών και την τήρηση των μέτρων προστασίας από τη διασπορά του COVID-19. Ευτυχώς αυτό το βλέπουμε στην καθημερινή πράξη. Βλέπουμε μη εξειδικευμένο προσωπικό να κάνει τις δειγματοληψίες, ακόμα και φαρμακοποιούς χωρίς γάντια. Βλέπουμε να χρησιμοποιούν τεστ τα οποία δεν είναι ενδεδειγμένα. Πολλές φορές μας αναφέρουν ότι χρησιμοποιούνται τεστ Σιέλου, φτύνουν μέσα σε κυπελάκια και αυτά είναι τα λεγόμενα self-test, τα οποία τα δηλώνουμε ως rapid. Βλέπουμε να μην φορούν καν τις προσωπίδες και τις στολές. Επιπλέον διενεργούνται rapid test, όπως ανέφερε, εκτός της αποδεκτής λίστας Επιτροπής Ασφαλείας και Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με μη αποδεκτό υλικό εξέτασης, σύελος αντί ρινοφαρυγγικού. Και καταγγέλνουν αυτή τη διαδικασία γιατί, όπως τονίζουν, αποτελεί υγειονομική βόμβα.